Εμείς επειδή πουλάμε χοντρικώς, τα μαγαζιά έπρεπε να έχουν φορτώσει που λέμε. Δηλαδή έπρεπε να έχουν ψωνίσει για να έχουν αυτή τις παραμονές. Τώρα πλέον δηλαδή νομίζω ότι δεν υπάρχουν περιθώρια ανάκαμψη. Στάση αναμονής φαίνεται πως κρατάνε οι καταναλωτές που περιμένουν να κάνουν τα ψώνια τους για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι την τελευταία στιγμή. Υπάρχει μια κινητικότητα, το κρέας είναι της τελευταίας στιγμής, περιμένουμε από αύριο να αρχίσει η δουλειά και την Παρασκευή πιστεύω ότι δεν θα προλαβαίνουμε. Στην κεντρική λαχαναγορά του Ηρακλείου η κίνηση είναι υποτονική. Ο Άγιος Βασίλης δεν θα έρθει σε εμάς φέτος. Σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, δηλαδή σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε? Νομίζω ότι είμαστε τουλάχιστον 30% κάτω. Στα ακρεοπολία οι παραγγελίες έχουν αρχίσει, ωστόσο η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες. Παλιότερες εποχές, ας πούμε, κάνανε ρεβεγιόν, κάνανε τραπέζια στο σπίτι. Τώρα αυτά είναι κομμένα, είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις. Στο μεταξύ, παρά την προσπάθεια των επαγγελματιών να συγκρατήσουν κάπως τις τιμές, αυτές έχουν πάρει την ανηφόρα. Ένας άνθρωπος που θέλει να πάρει για το σπίτι του κατσικάκι, αρνάκι κτλ., πόσο ενδεχόμενα παραπάνω θα πρέπει να πληρώσει σχέση με πέρυσι? Ένα ευρώ παραπάνω από πέρυσι. Αυτό δεν είναι παραπάνω η αξία του. 9,5 είχε πέρυσι, 10,5 με 11 είχε φέτος. Το κατσικάκι είναι πιο ακριβό γιατί κατσικάκια δεν υπάρχουν. Γύρω στα 12,5 ευρώ. Και οι γαλοπούλες? Οι ντόπιες είναι γύρω στα 9,5 ευρώ και οι εισαγωγές κυμαίνονται στα 7,5. Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας εκτιμά πως το κόστος του εορταστικού τραπεζιού για 6 έως 8 άτομα θα κυμανθεί από 82,56 ευρώ έως 113,90 ευρώ. Τα συνοδευτικά, πάκια, λουκάνικα και όλα αυτά. Όπως και πέρυσι, 11 ευρώ υπάρχει το λουκάνικο, ας πούμε, 12,5 ευρώ υπάρχει το παπάκι. Και τα χοιρινά είναι όπως ήταν όλο τον χρόνο. Τσιμπημένες είναι οι τιμές και στις γλυκές λιχουδιές των Χριστουγέννων. Σύμφωνα με το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Καταστηματαρχών, οι τιμές στα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες κυμαίνονται από 11 έως 14 ευρώ το κιλό, ενώ η τιμή της βασιλόπιτας αναμένεται να διαμορφωθεί από τα 12 έως τα 15 ευρώ το κιλό. Σε εξειδικευμένα προϊόντα, σε εξωτικά προϊόντα, είναι πάρα πολύ ελάχιστες οι παραγγελίες που είχαμε φέτος. Άλλες χρονιές ερχόταν αεροπορικός κεράσια από την Χιλή και την Αργεντινή, ερχόταν φράουλες από την Ολλανδία. Αυτά τώρα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν πλέον.